Στις επόμενες ημέρες αναμένονται τα εκαθαριστικά του έμφυα. Ποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων θα έχουν μειώσεις? Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφάλισε ο Δήμος Ορεστιάδας μέσω της συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon 2020. Σε τι αφορά? Φανούρια 2019 στην Άνω Ινώη Ορεστιάδας. Πότε θα γίνουν και τι περιλαμβάνουν οι φετινές εκδηλώσεις? Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σάββατο 24 Αυγούστου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να αναρτηθούν στο TaxisNet τα εκαθαριστικά του έμφυα. Οι τελικές δοκιμές για να μην εμφανιστούν λάθη στα εκαθαριστικά γίνονται τις μέρες αυτές από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αν και οι μειώσεις έχουν ήδη ψηφιστεί στην ΑΑΔΕ, εργάζονται πυρετοδός ώστε μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο το αργότερο να εκδοθούν σωστά τα ειδοποιητήρια για 7.300.000 ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι θα έχουν αισθητές μειώσεις. Την άλλη εβδομάδα αναμένονται τα καθαριστικά του έμφυα, τα οποία συγκριτικά με πέρυσι θα είναι αισθητά μειωμένα. Μετά τις μειώσεις 6,5 εκατομμύρια περίπου νοικοκυριά θα πληρώσουν 680 εκατομμύρια λιγότερο φόρο. Επαληθεύση των εκαθαριστικών κάνει τις ημέρες αυτές η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Μέχρι τις 30 Αυγούστου θα έχει βγει, φαντάζομαι, γιατί έχει κλείσει το σύστημα και περιμένουμε από μέρα σε μέρα να αναρτηθούν. Θα υπάρχουν διάφορες κλίμακες εκπτώσεων, οι οποίες ξεκινάνε από 30% για ακίνητα που η αντικειμενική τους αξία είναι έως 60.000 ευρώ, 27% για ακίνητα που η αντικειμενική τους αξία είναι από 60 έως 70.000 ευρώ, 25% για ακίνητα που η αντικειμενική τους αξία είναι από 70 έως 80.000 ευρώ, 20% για ακίνητα τα οποία η αντικειμενική τους αξία ξεκινάει από 80.000 ευρώ έως 1 εκατομμύριο και 10% για αντικειμενική αξία η οποία υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτές θα είναι οι εκτόσεις. Ένα σημαντικό κομμάτι για τους οφειλέτες προς την εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία είναι οι ευνοϊκές ρυθμίσεις με τις 120 δόσεις. Έχουμε τις 120 δόσεις ρυθμίσεις που είναι για φορολόγη, για την εφορία και για τα ασφαλιστικά ταμεία. Έχει δοθεί παράτηση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Δυστυχώς, εμείς οι λογιστές δεν μπορέσαμε να ασχοληθούμε περισσότερο στους προηγούμενους μήνες λόγω φόρτου εργασίας. Οπότε είναι ένα διάστημα τώρα που θα ασχοληθούμε με αυτό το αντικείμενο. Είναι πολύ καλές οι ρυθμίσεις, ειδικά στα ασφαλιστικά ταμεία. Και είναι, νομίζω, η τελευταία ευκαιρία κάποιου που έχει, που χρωστάει στο δημόσιο ή στα ασφαλιστικά ταμεία να μπορεί να τα ρυθμίσει. Δεν νομίζω να ξαναγίνουν κάτι τέτοιο, μια άλλη τέτοια ρύθμιση. Γιατί έχει και μείωση των τόκων, σημαντικές μειώσεις και στο κεφάλαιο σε μερικές περιπτώσεις στα ασφαλιστικά ταμεία. Απευθείας χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφάλισε ο Δήμος Ορεστιάδας μέσω της συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon 2020. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ορεστιάδας Βασίλη Μαυρίδη, ο Δήμος θεωρείται αξιόπιστος εταίρος για ευρωπαϊκά σχήματα. Πρόταση χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon 2020 θα καταθέσει ο Δήμος Ορεστιάδας ύστερα από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, παρέχει τη δυνατότητα έγκαιρης ενημέρωσης των ομάδων που θα ασχολούνται με τα πλημμυρικά φαινόμενα. Ο Δήμος Ορεστιάδας προτίθεται να συνεργαστεί με φορείς από τη Γαλλία, την Ισπανία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία, την Κύπρο και την Ιταλία, προκειμένου μέσα από αυτό το εταιρικό σχήμα να καταθέσει πρόταση χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon 2020. Μια πρόταση με τίτλο Inspire, όπως ανέφερε και ο κύριος Πρόεδρος. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την πρόταση, πρόκειται να. Η πρόταση αυτή, μάλλον, στοχεύει στη δημιουργία ενός ειδικού συστήματος υποστήριξης της λήψης αποφάσεων των πρώτων ανταποκριτών. Τι σημαίνει πρώτοι ανταποκριτές? Όταν έχουμε κάποια είτε φυσική καταστροφή, είτε κάποια φωτιά, είτε κάποιο ατύχημα, οι πρώτοι που πηγαίνουν στον τόπο του συμβάντος, είτε είναι πυροσβέστες, είτε είναι τραυματιοφορείς, είτε είναι αστυνομικοί, λέγονται πρώτοι ανταποκριτές. Αυτό λοιπόν το σύστημα, σύμφωνα με αυτό το σύστημα, δίνεται τη δυνατότητα στους πρώτους ανταποκριτές να έχουν μια πλήρη εικόνα του συμβάντος, έτσι ώστε πηγαίνοντας στον τόπο του συμβάντος να έχουν την ευκαιρία να πάρουν τη σωστή απόφαση και κυρίως να θωρακίζεται η ατομική τους ασφάλεια, να πάνε δηλαδή προετοιμασμένοι έχοντας γνώση όλων των λεπτομεριών του συμβάντος. Στην προκειμένη περίπτωση για το Δήμο Ορεστιάδος, το σύστημα αφορά τα πλημμυρικά φαινόμενα. Σε αυτό,
Σε αυτά τα φαινόμενα θα γίνουν όλες οι δοκιμές, προκειμένου αν ποτέ, το οποίο κανένας μας δεν εύχεται, συμβούν πλημμυρικά φαινόμενα, οι πρώτοι ανταποκριτές να έχουν μια πλήρη εικόνα του συμβάντος, έτσι ώστε να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις και κυρίως να μην υπάρχει κίνδυνος για τη σωματική ακεραιότητα. Στο εταιρικό σχήμα μετέχουν 20 χώρες. Συνολικά θα είναι 20 εταίροι από τις προαναφερθέσεις χώρες και σαν συντονιστής θα είναι η γαλλική εταιρεία Airbus, καταλαβαίνετε, ένας κολοσσός, μια μεγάλη εταιρεία η οποία θα είναι, όπως είπα και πριν, ο συντονιστής της πρότασης αυτής. Τέλος, αναφέρω ότι η χρηματοδότηση που αφορά το Δήμο Ορισιάδας ανέρχεται στις 100.000 ευρώ, δηλαδή θα χρηματοδοτούμε κατευθείαν από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με το ποσό των 100.000 ευρώ περίπου, προκειμένου να εγκαταστήσουμε αυτό το σύστημα. Με αφορμή το συγκεκριμένο έργο, ο Δήμαρχος Ορισιάδας Βασίλης Μαυρίδης χαρακτήρισε αξιόπιστο εταίρο σε ευρωπαϊκά σχήματα το Δήμο Ορισιάδας. Είχα αναφέρει πριν από μήνες, όταν είχαμε εντάξει ένα πρόγραμμα στο Black Sea, ότι είχαν αρχίσει να έρχονται προτάσεις από ενδιαφερόμενους άλλους φορείς από άλλα κράτη για τη συμμετοχή μας. Θεωρώ ότι είναι μια επιτυχία των υπηρεσιών μας και του Δήμου συνολικότερα το ότι πλέον έχει γίνει ένας αξιόπιστος εταίρος που προσελκύει το ενδιαφέρον μεγάλων σχημάτων, έτσι ώστε να συμμετέχουμε σε τέτοια εταιρικά σχήματα για να διεκδικήσουμε οποιαδήποτε πηγή χρηματοδότησης απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μέσω ΕΣΠΑ ή μέσω Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Αυτό θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο κέρδος. Στο συγκεκριμένο είδαν την προσπάθειά μας στις εντάξεις που έχουμε επιτύχει και την αρτιότητα των φακέλων μας και ήρθαν και μας βρήκαν για να συμμετέχουμε. Και θεωρώ, επειδή υπάρχει το ενδιαφέρον και από άλλες πλευρές, ότι σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα θα έχουμε και άλλα τέτοια θέματα να συζητάμε για υποβολές προτάσεων απευθείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους θα πραγματοποιηθούν οι καθιερωμένες εκδηλώσεις Φανούρια 2019 στην Ορεστιάδα. Την Κυριακή 25 Αυγούστου και τη Δευτέρα 26 του μήνα, στο κέντρο της πόλης και στον οικισμό της Άνω Ινώης, κάτοικοι και επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γιορτάσουν τον Άγιο Φανούριο με λατρευτικές και ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Με διοργανωτή τον Λαογραφικό Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω Ινώης στο Κρασοχώρι, για μία ακόμη χρονιά θα πραγματοποιηθούν οι καθιερωμένες εκδηλώσεις Φανούρια 2019. Για δύο ημέρες, Κυριακή 25 και Δευτέρα 26 Αυγούστου, στο κέντρο της Ορεστιάδας και στον οικισμό της Άνω Ινώης, θα γίνουν εκδηλώσεις και δράσεις για μικρούς και μεγάλους με αφορμή τη γιορτή του Αγίου Φανουρίου. Έχουμε Φανούρια φέτος. Είναι το 7ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών και το 5ο Παιδικό Εργαστήρι. Οι γιορτές αυτές που γίνονται προς τιμήν του Αγίου Φανουρίου. Φέτος ξεκινάμε λίγο αντίθετα. Θα προηγηθεί το Παιδικό Εργαστήρι την Κυριακή στις 25 Αυγούστου. Οι εκδηλώσεις γίνονται στο πάρκο της Ινώης. Έχουμε προσέλευση την Κυριακή στις 7 η ώρα και περιμένουμε όλα τα παιδιά. Θα ξεκινήσουμε με ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, το οποίο είναι μεγάλο, θα είναι απλωμένο πάνω στη σκηνή και θα μπορούν να συμμετέχουν όλα τα παιδιά. Και στη συνέχεια θα γίνει ο δεύτερος διαγωνισμός παιδικής φανουρόπιτας, όπως και πέρυσι. Τη δεύτερη μέρα των εκδηλώσεων θα γίνει η παρέλαση των συλλόγων από το πρώτο δημοτικό σχολείο και θα ακολουθήσει το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών. Θα συμμετέχουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φωτολίβους Δράμας, ο Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Περχιάδας, ο Εκπολιτιστικός Καλλιτεχνικός Λαογραφικός Όμιλος Γυναικών Σοφικού και ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Ινώης στο Κρασοχώρι. Για τους μεγάλους θα πάμε στη Δευτέρα, 26 Αυγούστου, όπου έχουμε το Φεστιβάλ των Παραδοσιακών Χωρών. Θα ξεκινήσει η παρέλαση των συλλόγων και των καλεσμένων και του δικού μας από το πρώτο δημοτικό σχολείο στις 8, οι οποίοι θα φτάσουν μέχρι το πάρκο και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει το γλέντι με την παρουσίαση των συλλόγων και την βραδιά θα πλαισιώνει η ορχήστρα μπάντα τέτοια. Για τον οικισμό, τα φανούρια είναι έτσι ένα χρονικά αλλά και πολιτιστικά ένα ορόσημο. Σίγουρα, όχι μόνο όμως για την περιοχή. Προσπαθούμε να το κάνουμε περισσότερο γνωστό, να έρθει κόσμος και από την πόλη και γι' αυτό και έχουμε καταλήξει να έχουμε το φεστιβάλ
για να γίνει περισσότερο γνωστή και η γιορτή και το φεστιβάλ μας. Η συμμετοχή του κόσμου ως προς την παρασκευή της Φανουρόπιτας είναι μεγάλη και συνεχώς αυξάνεται. Για τους μικρούς υπάρχει και διαγωνιστικό κομμάτι που αφορά τη Φανουρόπιτα. Πάρα πολύ μεγάλη. Ξεκινήσαμε πριν κάποια χρόνια με 100 και 200 Φανουρόπιτες και έχουμε φτάσει στις 800. Όπως και η προσέλευση στο Γλέντι είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πράγμα το οποίο μας χαροποιεί. Ναι, για το διαγωνισμό της παιδικής φανουρόπιτας οι διαγωνιζόμενοι θα κριθούν από επαγγελματίες της πόλης. Υπάρχει κριτική επιτροπή και υπάρχουν τρεις μεγάλοι νικητές. Ο πρώτος θα κερδίσει ένα PlayStation 4, ο δεύτερος ένα tablet και ο τρίτος σχολικά είδη αξίας 50 ευρώ. Στο τέλος Σεπτεμβρίου λήγει το πρώτο εξάμηνο για τη συμπλήρωση αιτήσεων των επιδομάτων στέγασης για μια κατηγορία ωφελουμένων. Στους δικαιούχους που πληρούν τις προϋποθέσεις θα γίνεται αυτόματα η ανανέωση των αιτήσεών τους για 6 μήνες ακόμη. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 συμπληρώνεται το εξάμηνο ισχύως των αιτήσεων του επιδόματος στέγασης που εγκρίθηκαν έως και 31 Μαρτίου 2019. Για τους δικαιούχους που μέσω των αυτόματων διασταυρώσεων διαπιστωθεί ότι εξακολουθούν να πληρώνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος, η αίτηση θα ανανεωθεί αυτόματα για 6 ακόμα μήνες. Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν σχετικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όσοι από αυτούς έχουν αλλαγές στη σύνθεση του νοικοκυριού τους σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο, οι οποίες δεν προκύπτουν μέσα από ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, μπορούν μέσα στο Σεπτέμβριο να ανακαλέσουν την αίτηση και να υποβάλουν νέα από 1 Ιανουαρίου 2019. Επίσης, για να μην χάσουν κάποιο μήνα επιδότησης, η νέα αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί και να εγκριθεί έως 30 Ιανουαρίου 2019. Ο τρόπος υποβολής αιτήσεων είναι απευθείας ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του προγράμματος, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης του Taxi.net ή μέσω των Δήμων και των Κέντρων Κοινοτήτων στα αντίστοιχα τμήματα που διατηρούν. Φόβους για την τιμή που θα πουλήσουν το προϊόν τους εκφράζουν οι αγρότες που καλλιεργούν κολοκύθια. Αυτές τις μέρες το προϊόν βγαίνει από τα χωράφια και ξεκινάει η διαδικασία για την πώλησή του. Αγρότες που μιλούν στη δημοτική τηλεόραση τονίζουν ότι αν και φέτος δεν πιάσουν καλή τιμή, ίσως εγκαταλείψουν και αυτήν την καλλιέργεια. Στη συγκομιδή των κολοκυθιών στρέφονται αυτό το διάστημα οι αγρότες. Τα κολοκύθια καλλιεργούνται πολλά χρόνια στον Εύρο, όμως το εισόδημα δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν, τονίζουν οι αγρότες. Όχι πολύ καλά. Δεν έχουμε καλή γένα. Και οι βροχές τώρα που μας χτυπάνε πίσω αρχίζει η σαπίλα. Θα δούμε. Τώρα ξεκινάμε τα λόνια. Τα πρώτα δείγματα δεν είναι καλά δηλαδή. Είμαστε στο μέτριο των αποδόσεων φέτος. Στα 100 κιλά, ας πούμε, όχι παραπάνω. Αγρότες που χρόνια σπέρνουν κολοκύθια τονίζουν ότι αν και φέτος η τιμή δεν είναι καλή, ενδεχομένως και αυτή η καλλιέργεια να χαθεί. Αν χαθεί και το κολοκύθι, τι θα μείνει, αναρωτιέται ο αγροτικός κόσμος. Αντί να ανεβεί η τιμή προς τα πάνω, τα κοστολόγια ανεβαίνουν και το σπόρι κατεβαίνει. Πριν 10 χρόνια πουλούσαμε μέχρι και 2,30. Πέρυσι πουλήσαμε 1,5 ευρώ και 1,70, 1,80. Τα περισσότερα πουλήθηκε στο 1,5 ευρώ. Όταν με 1,5 ευρώ και με 100-120 κιλά πιάνεις 2 κατοστάρικα, τα κοστολόγια είναι εκεί. Σιγά σιγά θα βγει, όπως έφυγε το τέφλο, έφυγε το καλαμπόκι, έφυγε η πατάτα, θα φύγει και το κολοκύθι από τα χέρια μας. Δεν έχει τιμή. Κοίταξε, ακόμα κάνα χρόνο, άμα δεν πάει καλά, καλή τιμή, πιστεύω ότι θα σταματήσει και το κολοκύθι. Και τι θα μείνει, τίποτα. Ένα μπαμπάκι, εκείνο και φέτος, όπως ακούμε, τα πράγματα δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά. Να δούμε. Θα δούμε. Αν σταματήσει και το μπαμπάκι, τελείωσε. Είμαστε για φούντο. Με την παραγωγή ασχολείται όλη η οικογένεια. Μόλις ο σπόρος βγει από το χωράφι, απλώνεται για να στεγνώσει και στη συνέχεια θα διοχετευτεί στην αγορά. Το ανακατεύεις κάθε 2 ώρες, ας πούμε, και ανάλογα όταν στεγνώσεις, έρχεσαι, τα κοιτάζεις και τα μαζεύεις. Βοηθάω τον μπαμπά αυτό. Δεν είναι ότι αν μου αρέσει οτιδήποτε, το κάνω γιατί για να βοηθήσω τον μπαμπά μου αυτό. Χωρίς αλλαγές τελικά στο πρωινό ωράριο έναρξης των μαθημάτων θα ανοίξουν οι πύλες των σχολείων για τους μαθητές τη φετινή διδακτική χρονιά 2019-2020. Τα σχολεία θα ξεκινήσουν στις 11 Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη. Την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019 ανοίγουν τα σχολεία για τη νέα σχολική χρονιά 2019-2020. Παρά τα όσα ακούστηκαν για αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας, η έναρξη των μαθημάτων θα γίνεται και φέτος κανονικά στις 8 και 4. Σημειώνεται ότι το σχολικό έτος αρχίζει από 1 Σεπτεμβρίου, ωστόσο η χρονική περίοδος από 1 μέχρι 10 Σεπτεμβρίου αξιοποιείται για την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Το διδακτικό έτος για τους μαθητές χωρίζεται σε 3 τρίμηνα.
Το πρώτο τρίμηνο αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 10 Δεκεμβρίου. Το δεύτερο τρίμηνο αρχίζει στις 11 Δεκεμβρίου και λήγει 10 Μαρτίου. Και το τρίτο τρίμηνο αρχίζει 11 Μαρτίου και λήγει 15 Ιουνίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, ήδη έχει ολοκληρωθεί η παράδοση των προβλεπόμενων σχολικών βιβλίων στα σχολεία, ενώ έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψη των αναγκών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.